Δόξα τον προερχόμενο
χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αέ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, την άμυ του Τιμίου και ζωπούς αυτούς, προστασίες του Τιμίου και Παναγία και Αναήμου, την άμυ του Σημών, οικεσίες του Τιμίου, τον Αγίο δεν δώσουμε αρχικό προστάνω του Ρουσίου και χώρο πατερονικό. Τον Αγίο Πάτρο, τον Αγίο δεν δώσουμε γαλομάρτυρος Γεωργίου του και το συναυτό, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντους των Αγίων, ελεήσει και σώσει μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσον ημάς. Μας. Καλησπέρα σας και βοήθειά μας πολλά, πολλά, πολλά και ευλογημένα είναι τα αιτήματα. Βρίσκονται σε αρρώστιες, σε πολέμους, γιατί ο Σατανάς κατεργάζεται συνεχώς το κακό. Και εμείς οι χριστιανοί πρέπει συνεχώς να παρακαλούμε και να προσευχόμαστε για το καλό, το οποίο θα νικήσει όπως γνωρίζουμε στο τέλος. Αμήν. Ευχαριστούμε για τον Εσπερινό Πατέρα Αναστάση. Ευχαριστούμε Πατέρα Βαγιανέ Ιωάννη και σένα και την Εκκλησιαστική σου Επιτροπή και ξανά την οικογένεια Μανθαίου η οποία έδωσε την άδεια και φτιάχτηκε αυτό το πολύ όμορφο προσκυνητάρι για να ανάβουμε το κερί μας χωρίς να καταστρέφουμε τις αγιογραφίες και για να χωράμε περισσότεροι μέσα στο ναό, μια και είναι χειμώνας κατά την εορτή. Ευχαριστούμε όσους βοήθησαν για το όμορφο αυτό προσκυνητάρι. Ευχαριστούμε τον κατασκευαστή, τον κύριο Μιχάλη Δημήτρη Παρβαντώνη, να τον ευχαριστήσετε και από μέρος μου. Ευχαριστούμε πολύ τη δική μας την αγιογράφο, την Αλίκη μας, η οποία έφτιαξε ένα πολύ όμορφο Άγιο Γεράσιμο και μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε και θα συντηρήσει και τον παλαιό Άγιο Γεράσιμο που είναι μέσα στην βροχή και έχει μια φθορά, θα κάνει μια προσπάθεια η Αλίκη Αγγελική μας και γι' αυτό την ευχαριστούμε, της πείτε κυρία Ιωάννη. Αν είχε χαίρεστε και να τις πείτε ευχαριστίες πολλές. Ευχαριστούμε Άγιοι Ιεροζάλτες. Ευχαριστώ όλους σας που ήσασταν εδώ και ιδιαίτερως αυτούς που ήταν μέσα στο κρύο για να προσευχηθούν από εκεί. Ο Θεός παίρνει τις προσευχές του καθενός και τις πολλαπλασιάζει αναλόγως. Ευχαριστούμε και σένα Χαρίκλια και περαστικά σου να είσαι καλά για να δίνεις τη δυνατότητα και σ' άλλους να προσεύχονται από μακριά. Πολλά τα έτη σας. Δεν το βλέπω, Gracias.
Μας αξίωσε η χάρη του Θεού μας που είναι Άγιος με τις ευχές και τις ευλογίες του Αυθέντου και Δεσπότου μας, του Οικουμενικού μας Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, να σταθούμε εδώ στον ευλογημένο και αγιασμένο μας τόπο, στον όμορφο αυτό ιερό ναό που πανηγυρίζει στη σημερινή γιορτή που αρχίζει από απόψε και αύριο, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη δύο μεγάλων μαρτύρων της, τη μνήμη του Αγίου Αρτεμίου και τη μνήμη του Αγίου Ιερασίμου, του Ασκητού. Και ευχαριστούμε την οικογένεια Μανθαίου, η οποία επί προκατόχου μου και επί μακαριστού Πατρός Χρήστου Τσουπνιά ανήγειρε αυτό εδώ το εκκλησάκι και το ενέταξε στην ενορία των Αγίων Πάντων και στην Ιερά μας Μητρόπολη. Και προσευχόμαστε πάντα και για αυτούς τους προγόνους που έχουν φύγει, αλλά και για τους ανθρώπους της οικογένειας που έχουν μείνει, να τους προστατεύει ο Άγιος Θεός και να τους στηρίζει ο Άγιος Γεράσιμος. Και οι μνήμες και οι εορτές των Αγίων μας στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι οι οικογενειακές μας υποθέσεις. Όταν γιορτάζει ένας όσιος, ένας μάρτυρας, ένας Άγιος, δεν γιορτάζει μόνο ο ίδιος, δεν γιορτάζουν μόνο όσοι τιμούν τη μνήμη του, αλλά η εορτή ανήκει σε ολόκληρη τη χριστιανική κοινότητα. Αυτοί οι Άγιοι είναι η οικογένειά μας. Είδατε, έρχεστε στην Εκκλησία και κάθεστε στα πόδια των Αγίων. Όταν σταθείτε όρθιοι, στέκεται το κεφάλι σας στη μέση και ακουμπάει σχεδόν τα χέρια τους. Που τι σημαίνει αυτό? Είμαστε μέλη μιας μεγάλης οικογένειας που την ευλογεί η χάρη του Αγίου Θεού και την αγιάζει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, που μας παρέδωσε τα μυστήρια και τη χάρη. Και βέβαια έχουμε μεσίδες στην Παναγία πάνω από όλους τους Αγίους και τους Αγίους μας, για να μην αισθανόμαστε μόνοι. Γι' αυτό αν κάποιος από τους χριστιανούς, τους Ορθοδόξους, έρχεται ώρα που αισθάνεται μόνος, αυτό είναι σημάδι μεγάλης αμαρτωλότητας. Είναι σημάδι αποκοπής από τον συνάνθρωπο. Είναι σημάδι αποκοπής από την αγιότητα. Γι' αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Γιατί στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας και στην Ορθόδοξη Παράδοση μας η μοναξιά δεν έχει κανένα λόγο και καμία θέση. Ο Άγιος Γεράσιμος που εορτάζουμε αύριο τη μνήμη του από απόψε είναι γόνος μιας μεγάλης οικογένειας των Νοταράδων. Ήταν ο πρόγονός του, ο τελευταίος, σαν να λέμε, πρωθυπουργός στην Κωνσταντινούπολη του Αυτοκράτορα. Και έφυγαν, όπως οι περισσότεροι βέβαια άνθρωποι, και από εκεί κυνηγημένοι έφτασαν στην Κόρινθο. Και εμείς έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να έχουμε στην περιοχή μας την παρουσία του Αγίου Επισκόπου Κορίνθου Μακαρίου Νοταρά. Μάλιστα η Ιερά μας Μητρόπολη έχει στο Εκκλησιαστικό της Μουσείο και ένα αντιμήνσιο με την υπογραφή του αυτού του μεγάλου Αγίου, του μεγάλου Κολυβά Αγίου, και αξίζει κάποια στιγμή όταν τελειώσει η ανακαίνιση του Εκκλησιαστικού μας Μουσείου να έρθετε και να προσκυνήσετε και να δείτε αυτό το αντιμήνσιο, που σημαίνει πως ένας από την οικογένεια των Νοταράδων, ένας θείος του Αγίου Γερασίμου θα λέγαμε, έχει φτάσει μέχρι και το νησί μας, έχει τελέσει θείες λειτουργίες, έχει τελέσει χειροτονίες και άφησε και την υπογραφή του στο αντιμήνσιο, όπως είναι η συνήθεια να υπογράφουν οι επίσκοποι
τα αντιμήνσια για την Θεία Λειτουργία. Θέλω να σας πω με τους Αγίους, είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε μετά τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και την Παναγία Μητέρα. Είναι η σχέση που μας ενώνει μεταξύ μας. Είναι η δυνατότητα που έχουμε να μην είμαστε μόνοι. Να είναι άφθαρτοι. Όταν οι μοναχές στη Μονή έβλεπαν συνέχεια στον ύπνο τους τον Όσιο μετά την ταφή του, 2 χρόνια μετά την ταφή του, παρακάλεσαν τον επίσκοπο και είπαν να τον ξεθάψουμε γιατί κάτι γίνεται. Συνεχώς ενοχλεί και λέει ελάτε βγάλτε με από εδώ. Και όταν λοιπόν τον ξέθαψαν από το μνήμα του που ήταν δίπλα στην εκκλησία, κουμπισμένος του τοίχου της εκκλησίας της Παναγίας, είδαν ότι το σώμα του ήταν τελείως άφθορο, τα άμφια του ήταν τελείως άφθορα και τα λουλούδια που το είχαν βάλει στον τάφο του ήταν και αυτά άφθορα. Αλλά η εποχή εκείνη ήταν μια εποχή λατινοκρατίας στο νησί και οι Λατίνοι είπαν «Η παράδοσή σας δεν λέει ότι η εκταφή γίνεται μετά από 3 χρόνια, γιατί τον ξεθάψατε στα 2. Απαγορεύεται, ξαναθάψτε τον». Και έτσι έγινε ξανά η ταφή του Οσίου. Και όταν πέρασε πια και ο 3ος χρόνος, είπαν οι μοναχές στον επίσκοπο και εκείνος κυριαρχικό δικαιώματι της παραδόσεως έκανε ξανά την εκταφή και ξανά ο Όσιος παρέμεινε άφθορος όπως παραμένει μέχρι σήμερα. Και μας λένε και με αυτόν τον τρόπο οι Άγιοι και μας το λέει ο Άγιος Γεράσιμος αυτό και μας το φωνάζει. Είμαι εγώ εδώ. Είμαι εγώ αν έχετε καμιά ανάγκη, είμαι εγώ εδώ. Κοιτάξτε, η προσευχή νίκησε τη φθαρτότητα. Έμεινε το σώμα άφθορο. Είμαι εδώ είναι σαν να μας λέει απόψε. Μη στεναχωριέστε. Μην ανησυχείτε Ελλάδα και πέστε μου τι θέλετε. Είναι τόσο απλή και τόσο δυναμική η πίστη μας που μας κάνει να είμαστε χαρούμενοι. Το ευλογούμε και να παρακαλούμε για τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μας, που βρίσκονται